Πάμε, γιατί έχουμε πολύ διαφημίσει λίγο τη σύνδεση με την Ταϊλάνδη και ακόμα δεν έχουμε συνδεθεί. Πάμε στην Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα στην Κολάντα. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Ανδριώτη. Κύριε Ανδριώτη, καλησπέρα μας, καλησπέρα από Ελλάδα, από Κρήτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Καλησπέρα από Ταϊλάνδη. Πρώτο ερώτημα, πώς ένας Έλληνας βρέθηκε εκεί στη μακρινή Ταϊλάνδη? Είμαστε πάρα πολύ λίγοι και μπορώ να πω κατά τύχη. Ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα λίγο πριν και μέσω ενός φίλου που με ενημέρωσε τι γινόταν στην Αμερική το 2008, έκανα ένα συνειρμό ότι θα γίνει το ίδιο και στην Ευρώπη και ήμουν σίγουρος ότι θα χτυπήσει την Ελλάδα, γιατί ήμασταν πάντα το αδύναμο μέλος. Και έτσι λοιπόν βρέθηκα στην Ταϊλάνδη από έναν άλλο φίλο που μου πρότεινε να έρθω Ταϊλάνδη. Δεν είχα έρθει ποτέ μου. Ήταν η πρώτη μου φορά το 2010. Ιανουάρι. Το 2010 έχετε κλείσει λοιπόν 11 χρόνια και δραστηριοποιήσετε εκεί με την εστίαση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ξεκίνησα με καφέ, αλλά οι ξένοι δεν πίνουν τόσο πολύ καφέ όσο πίνουμε εμείς. Και το έκανα σε ταϊλανδέζικο. Και σιγά σιγά έγινε ελληνικό το εστιατόριο. Και οι γεύσεις που αγαπούν εκεί οι Ταϊλανδέζοι, οι γεύσεις οι ελληνικές? Κοιτάξτε, δεν είναι τελείως διαφορετικά τα φαγητά τους. Είναι spicy πολύ, έχουν αυτά τις πιπεριές, τις καυτερές, έχουν πολλές σούπες. Τα δικά μας φαγητά έχουν άλλες βάσεις, έχουν το ψωμί, το δικό τους έχουν το ρύζι. Αλλά βέβαια κάποιοι Ταϊλανδοί που έρχονται από την Μπανγκόκ, που έχουν ταξιδέψει, ξέρουν τη Σαντορίνη κυρίως. Και μάλιστα υπάρχει και ένα θέρετρο εδώ στην Ταϊλάνδη, ναι, που μοιάζει με τη Σαντορίνη ακριβώς, έτσι με σοκάκια, με ταβερνούλες. Είναι πολύ ωραίο. Δεν μου είπατε τώρα όμως τι προτιμούν εκεί ο κατάλογος, τι φεύγει περισσότερο στο εστιατόριο? Εμείς έχουμε κυρίως τους δυτικούς πελάτες, σουβλάκι, ελληνική σαλάτα, μουσακάδες, αρνί, έχουμε όλο το μενού το ελληνικό. Υπάρχουν εταιρείες που εισάγουν από Ελλάδα, ναι, φέτα, ηλιές, λάδι. Και οι Ταϊλανδέζοι πώς είναι? Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Η νοοτροπία τους, η ιδιοσυγκρασία τους είναι κοντά στην... Είναι τελείως διαφορετικός κόσμος. Τελείως διαφορετικός κόσμος. Δηλαδή, για φέρετε μας παραδείγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι κοπέλες που δουλεύουν, που σερβίρουν, τους ζήταγα επίμονα να κοιτάνε τους πελάτες στα μάτια για να δούνε μήπως θέλουν κάτι και μου λένε, ξέρεις, αυτό μου λένε είναι αγένεια. Δεν μπορούμε, λέει, να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια. Κάτι που στην Ευρώπη πρέπει να είσαι πάνω τον πελάτη ουσιαστικά, ενώ εδώ το θεωρούν αγένεια. Και γενικότερα οι λέξεις, οι σημασίες έχουν διαφορετική έννοια. Είναι τελείως άλλος κόσμος εδώ. Με τον κορονοϊό και ένα με την πανδημία. Ναι, ναι, ένα άλλο παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα, πάλι έτσι. Λέω, άμα πάτε κοντά στον πελάτη, θα μπορεί να θέλει κάτι, να παραγγείλει επιπλέον. Και μου λένε, άμα θέλει, μου λένε, μπορεί να μας το ζητήσει. Μπήκατε στο κλίμα όμως. Μπήκατε στο κλίμα. Κάλλια αργά παρά ποτέ. Στην αρχή μου φεύγανε πάρα πολύ. Μετά όμως κατάλαβα και τώρα βέβαια έχω την ίδια ομάδα τα τελευταία 7 χρόνια. Φέτος βέβαια δεν έχουμε ανοίξει έτσι με όλο το προσωπικό, δυστυχώς. Εκεί θέλω να πάω λίγο με την πανδημία και με τον κορονοϊό. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στην περιοχή σας, στην Ταϊλάνδη? Τι να σας πω, κοιτάξτε, εμάς μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά το Νοέμβριο του 19 οι ειδήσεις από Κίνα μιλάγανε για τον ιό και επειδή έχω και κάτι δωμάτια μαζί με το εστιατόριο, είχα πολλές ακυρώσεις από δυτικούς, γιατί ξέρανε για τον ιό. Μιλάω για το Νοέμβριο του 19, όχι το 20, Νοέμβριο 19. Και είχαμε και πάρα πολλούς Κινέζους, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, πάρα του 20. Πάρα πολλούς Κινέζους τουρίστες. Και εδώ στο νησί, παρότι δεν είναι το Phuket, που το ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά είχαμε πάρα πολλούς Κινέζους. Κύριε Ανδριώτη, κρούσματα και... έχετε τώρα, καταγράφονται? Τι, πώς είπατε? Κρούσματα. Σε ημερήσια βάση. Έχουν το,
το τελευταίο τρίμηνο, μάλιστα, όχι τρίμηνο, συγγνώμη, γύρω στα Χριστούγεννα, εμφανίστηκαν σε κάποιους νομούς κρούσματα. Ήρθαν κάποιοι εργάτες, λένε, από γειτονικές χώρες, περάσαν τα σύνορα κρυφά και φέραν τον ιό. Και ξεκινήσαμε να έχουμε κρούσματα και να κλείνουν νομοί. Στην Μπανκόκ, παράδειγμα, σήμερα τα εστιατόρια ανοίξανε και μπορούν να πουλάνε αλκοόλ. Ήταν ανοιχτά, νομίζω, μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έχει πολλά κρούσματα όπως έχει η Ευρώπη. Περιέργως. Είστε πόσες ώρες μπροστά ή πίσω? Τι ώρα είναι αυτή τη στιγμή στην Ταϊλάνδη? Είμαστε μπροστά, τώρα είναι 5 ώρες μπροστά από την Ελλάδα. Α, μάλιστα. Οπότε μεσάνυχτα εκεί. Τώρα είναι μεσάνυχτα και ναι, δεν μπορώ να σας δείξω έτσι και το τοπίο που είναι πράσινο. Βιάζει πολύ έτσι με την Ελλάδα. Πράσινο, νερά, πολλά νησιά η Ταϊλάνδη. Έχετε έρθει ποτέ? Δεν έχει τύχει, αλλά εντάξει. Να φύγει αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και την πανδημία και θα τα πούμε και μπορεί να βρεθούμε. Να είναι... Έλληνες σας έχουν επισκεφθεί, έστω και κατά τύχη? Βέβαια, πάρα πολλοί που κλείνουν και από Κρήτη. Μα έχω κάνει και φίλους, συγκεκριμένα ο Μιχάλης, να μην πω το επίθετό του τώρα. Ναι, δεν πειράζει, ο Μιχάλης. Είναι Ιεράπετρα. Έρχεται, παίζουμε τάβλη κάθε χρόνο. Αυτός είχε έρθει πολλά χρόνια πριν από μένα εδώ, 20 χρόνια, 30, δηλαδή το θυμάται όλα παρθένα. Και πολλοί που ασχολούνται με τον τουρισμό στην Ελλάδα ψάχνουν μετά να βρούνε που να κάνουν μπάνιο. Ναι. Και η Ταϊλάνδη, το Μπάλι, οι Φιλιππίνες είναι προορισμοί που μπορείς να έρθεις το χειμώνα της Ευρώπης να τον αποφύγεις. Σκέφτεστε επιστροφή στην Ελλάδα κάποια στιγμή? Κοιτάξτε, το πλάνο μου ήταν, επειδή η καταγωγή μου είναι την Κέρκυρα, να είμαι 6 μήνες Κέρκυρα, 6 μήνες εδώ Ταϊλάνδη. Τώρα τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, 18 χρονών και 15, 16, δεν με χρειάζονται πάρα πολύ. Αλλά θα δούμε τώρα πότε θα ανοίξει η Ελλάδα. Μακάρι να έχουν κρατήσει τα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη και στην Κέρκυρα, παντού. Να δουλέψει ο κόσμος, να επανέλθουμε. Το καλοκαίρι βρεθήκατε Ελλάδα, ήρθατε, μπορέσατε να έρθετε? Ήρθα, δεν ήταν στο πρόγραμμά μου να έρθω Απρίλιο, πρώτη φορά με τα παιδιά. Ακυρώθηκε λόγω του ιού και ήρθα επιγόντως λόγω του πατέρα μου. Είχε ένα πρόβλημα, είχε σπάσει το πόδι του, 80 χρονών. Και επιγόντως με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου, μου λένε Σπύρο, θέλουμε τη βοήθειά σου. Και πήρα την κόρη μου να τη δούνε κιόλας, μετά από 10 χρόνια, ήταν μικρούλα και τώρα είναι 18. Και πήγατε. Και πήγαμε, τι να σας πω, το συνέστημα πάρα ήταν πολύ έμπαινο. Ωραίο, που ήμουν πίσω βέβαια. Κύριε Ανδριώτη... Δυσάρεστο αυτό που είδα. Ναι. Η εικόνα ήταν πολύ δυσάρεστη στην Κέρκυρα. Πήγα Ιούλιο, όλα τα μαγαζιά κλειστά, κανένας στο δρόμο, τουρίστες πάρα πολύ λίγοι. Εκεί λίγο στον Αύγουστο κάτι κινήθηκε, αλλά ήταν πανέμορφα, δηλαδή δεν συγκρίνεται με κάτι άλλο. Ερώτηση, τι γλώσσα μιλούν εκεί? Ταϊλανδέζικα. Ξέρετε, μάθατε, έχετε μπει? Εγώ ξέρω λίγες λεξούλες για το εστιατόριο. Δεν μπορώ, δεν ήμουν και καλός μαθητής, ούτε στα ελληνικά. Οπότε εκεί στα ταϊλανδέζικα λέτε, ας τα αφήσω καλύτερα. Ναι, ξέρω κάτι... Ας πούμε τις μελιτζάνες, τις λένε μακαγιάου. Έχουμε ίδιες λέξεις. Ας πούμε τον καφέ το λένε καφέ. Μάλιστα. Το πάμε που λέμε εμείς το λένε πάει. Έχουμε κάποιες λέξεις έτσι που είναι ίδιες. Αλλά είναι τα γράμματά τους διαφορετικά. Έχουν δικούς τους αριθμούς, ναι, που δεν είναι, είναι γράμματα, δεν είναι αριθμοί. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Άλλο ίσως αρκεί... Όλα διαφορετικά. Αρκεί να μην τους κοιτάς στα μάτια και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Αυτό, ναι, δεν θέλουν, το νιώθουν προσβολή. Μάλιστα. Είναι και πάρα πολλά άλλα που θα μου ήρθουν στο... Θα σας πω, μπορώ να σας πω και άλλα παραδείγματα, να τα θυμηθώ έτσι. Θα ξανασυνδεθούμε ξανά. Μας χρωστάτε και μία σύνδεση και μία εικόνα από εξωτερικό χώρο. Οπότε θα τα ξαναπούμε, θα ξανασυνδεθούμε. Κύριε Ανδριώτη... Χαρώ πολύ και... Να πω χαιρετισμού στη φίλη μου τη Σταυρούλα που μένει στο Ηράκλειο με την κόρη της Σοφούλα, αν μου δώσει την ευκαιρία. Ελπίζω να μας βλέπουν.
Κύριε Ανδριώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεσή μας. Εγώ χάρηκα υγεία και να τελειώσει όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Μάλιστα.